Σε κίνδυνο βρίσκονται δημόσια έργα των Δήμων και της Περιφέρειας στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τους εργολήπτες έγιναν έρμεο των ξέφρενων αυξήσεων στα υλικά κατασκευής που εκτοξεύουν το κόστος και τα θέτουν εκτός προϋπολογισμού. Με επιστολή του, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών ζητά και επισήμως το πάγωμα των έργων. Αποφάσισε να προτείνει στο Υπουργείο διακοπή των έργων για 4 τουλάχιστον μήνες και αν στους 4 αυτούς μήνες δεν εξομαλυνθεί η αγορά, δεν δώσει το Υπουργείο τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές στις τιμές που προβλέπεται από τον νόμο για τις συμβάσεις που εκτελούνται, τα έργα πρέπει να οδηγηθούν στη διάλυση και με τη βούλα του Υπουργείου πλέον. Αντίθετα, αισιόδοξος για την πορεία των έργων εμφανίστηκε από την Κρήτη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών, Γιάννης Καρνέσης. Υπάρχει όμως κίνδυνος αυτή τη στιγμή να παγώσουν έργα, δημόσια έργα στην Κρήτη? Δεν νομίζω. Εγώ βλέπω ότι όλα τα έργα στην Ελλάδα συνεχίζονται. Παρά την κρίση που υπάρχει, υπάρχει πρόνοια και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ενδεικτικό των καταιγιστικών αυξήσεων είναι η τιμή της ασφάλτου, ενώ ανωδική πορεία ακολουθούν και τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής. Ουδένα έργο οδοποιίας γίνεται, διότι η άσφαλτος από 500 ευρώ που ήταν ο τόνος πήγε ευνίδια στο 660. Ο σιδηροπλισμός στην οικοδομή διπλασιάστηκε η τιμή του. Το Υπουργείο έχει κάνει παρεμβάσεις, πρόσφατη παρέμβαση που έγινε στο νόμο για τις πρότυπες προτάσεις, όπου υπάρχουν πρόνοιες για την αύξηση των συντελεστών αναθεώρησης. Τη στιγμή που ο κύριος Καρνέσης κάνει λόγο για ένα συγκυριακό φαινόμενο, οι εργολήπτες προειδοποιούν ότι ήδη έχουν διακοπεί έργα και έπεται και συνέχεια. Άρα έργα δήμων και περιφερειών δεν πρόκειται να συνεχιστούν. Τα περισσότερα αυτή τη στιγμή έχουν διακοπεί και έπεται η διακοπή και των υπολείπων. Αλλά και πριν από μερικούς μήνες που έγινε με την αλλαγή του νόμου του 44-12 προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν να λυθεί και αυτό το δύσκολο πρόβλημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι συγκυριακό, δεν θα διαρκέσει πολύ.